είναι ένα ντόμινο δηλαδή. Εγώ τους λέω γιατί σχολιάζεις αγοριστικά και επειδή τους το σχολιάζω είμαι κακό παιδί και πάει λέγοντας. Είναι της μόδας, είναι μια τάση να κατακρίνουμε ας πούμε γενικότερα τις όλες δράσεις του Δημήτρη όλα αυτά τα χρόνια. Βγαίνουν από μία τσέπη όλα αυτά τα χρήματα, μιλάμε για τεράστια ποσά. Δεν ξέρω ότι είναι εύκολο να λέμε βάλε για να κόπουλε 20 εκατομμύρια και πάρε τον ένα, πάρε τον άλλο, πάρε την Ευρωλίγκα. Την ομάδα ποδοσφαίρου την παρακολουθείς καθόλου, βλέπεις? Έχω παρακολουθήσει αρκετά, ναι. Θα το πάρει? Έχω ζήσει και έχω παίξει στην ΑΕΚ και ξέρω και την κουλτούρα των οπαδών. Δηλαδή θεωρώ ότι κανένας αυθεντικός οπαδός, κανένας original, δεν θα ήθελε η ομάδα του να έχει αυτή τη διαιτησία. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου τον εαυτό σου ως προπονητή του Παναθηναϊκού? Και την μπάσκετ παίζει η Παρτιζάν του Μπράντοβιτς ακόμα και ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα που είναι πρώτα αθλητές. Και σκέφτομαι παράλληλα τι ωραίο θέαμα που είναι.